Σαν να μην έφτανε η αγωνία για τον κορονοϊό και όλα τα σενάρια για τη χρήση της μάσκας στα σχολεία, έρχεται τώρα και η είδηση ότι οι σχολικές καθαρίστριες δεν πρόκειται να φτάσουν για καθαρισμό στις σχολικές μονάδες πριν τις 11 του μήνα, να συμπληρώσει το πάζλ της οργής για εκπαιδευτικούς μαθητές και γονείς, που λίγο πριν χτυπήσει το σχολικό κουδούνι και εν μέσω πανδημίας, βλέπουν τη μία αστοχία πίσω από την άλλη να ενισχύει αντί να περιορίζει την αγωνία τους. Πραγματικά είναι αδιανόητο και στη χρονική συγκυρία που γίνεται, αλλά και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, διότι δεν μπορεί ο διευθυντής να αναλάβει την ευθύνη. Μιλώντας στην Κρήτη TV, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργος Μακράκης εξήγησε ότι ο Δήμος Ηρακλείου ζήτησε από τους διευθυντές να καλέσουν προφορικά τις καθαρίστριες να καθαρίσουν τα σχολεία και να υπογραφούν μετά οι συμβάσεις εργασίας τους. Είναι αυγενόητο αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Ευθύνες προφανώς υπάρχουν κεντρικές σε επίπεδο Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί καθυστέρησε η διαδικασία. Ωστόσο, φέρουν ευθύνη και οι Δήμοι που δεν έχουν ολοκληρώσει αυτή τη στιγμή τις τοποθετήσεις. Το θέμα έχει επιφέρει αντιδράσεις στα σχολεία, καθώς μια τέτοια πρακτική δεν συνάδει ούτε με τη διασφάλιση των εργαζομένων, αλλά ούτε και με τη σοβαρότητα που πρέπει να επιδείξει η πολιτεία εν ώψη μιας ιδιαίτερης σχολικής χρονιάς, που καθιστά το έργο των καθαριστριών στα σχολεία πιο ουσιαστικό από ποτέ. Αυτό το πράγμα είναι παράτυπο και δεν ευσταθεί, διότι δεν μπορούν εργαζόμενοι αφενός της καθαριότητας να πάνε σε χώρο στο οποίο δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί, δεν έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας και δεν μπορούν και οι διευθυντές να λάβουν την ευθύνη τυχόν εργατικού ατυχήματος. Πάντως, η περιφέρεια Κρήτης, με δεδομένη την ανησυχία και την ανάγκη στα σχολεία ο καθαρισμός να γίνεται όπως επιβάλλουν τα πρωτόκολλα, διεξάγει επιμορφωτικά σεμινάρια για τις καθαρίστριες, προκειμένου να γνωρίζουν πώς ακριβώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και ταυτόχρονα να προστατεύονται και οι ίδιες. Γνωρίζουμε ότι φέτος είναι μια ιδιαίτερη σχολική χρονιά. Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και οι μαθήτριες του νησιού μας. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και τον προτέρων να τους ευχηθώ καλή δύναμη στο δύσκολο εκπαιδευτικό τους έργο. Οφείλουμε να προστατέψουμε τα παιδιά και τις ευπαθείς ομάδες του τόπου μας. Και είναι σημαντικό, γιατί πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να εκπαιδευτούν, να ενημερωθούν για τα πρωτόκολλα που χρειάζεται να εφαρμοστούν από λίμαση και καθαρισμού, τα μέτρα υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζονται, να πούν τις απορίες που έχουν, γιατί έτσι θα μπορέσουν να είναι οι σχολικές μονάδες καθαρές και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο άγγιγμα των σχολείων χωρίς προβλήματα, τουλάχιστον από τη μεριά αυτό της απολίμασης, του καθαρισμού και της αποστήρωσης.